Γεια σου ρε ψηλέ. Λοιπόν, κάθε άτομο που γυμνάζεται σοβαρά γυμνάζει και γάμπες. Με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Για αρχή, αν γυμνάζεις σε καιρό και ξέρεις και θες να δεις άσκηση για γάμπες, κάνε skip στο. Αν δεν γυμνάζεις σε καιρό, εδώ καλά είμαστε. Για αρχή, οι γάμπες γυμνάζονται και μόνο που είσαι όρθιος. Αν περπατάς επίσης γυμνάζονται και αν τρέχεις. Αλλά, αν είσαι αδύνατος σαν εμένα και ήδη περπατάς ή τρέχεις, κάνε skip στο. Αν είσαι μεγαλός όμως και βαρύς, αλλά περπατάς ή τρέχεις και οι γάμπες σου αντέχουν υπερβολικά εύκολα το βάρος σου, πάλι κάνε skip στο. Για όλους τους υπόλοιπους μπορώ να πω αυτό. Για αρχή, μην θέλετε τίποτε παραπάνω από περπάτημα ή γαμώτι. Δες τι με έβγαλε ρε φίλε. Κράσαρε το shockwave. Για αρχή, μη θέλετε κάτι παραπάνω από περπάτημα ή τρέξιμο. Μπορούν να χτίσουν όντως μυϊκή μάζα στις γάμπες και άσε με να σου εξηγήσω έτσι. Πόσους υπέρβαρους παππούδες έχεις δει στο δρόμο που έχουν μέχρι και γράμμωση στη γάμπα. Αυτό γίνεται επειδή περπατάνε για να κρατήσουν την καρδιά τους υγιή, αλλά σε κάθε βήμα σηκώνει το βάρος τους. Οπότε η γάμπα του μπανιάζει. Άρα για αρχή ξεκίνα να περπατάς και αν το σώμα σου αντέχει, σε κάποια φάση μπορεί να ξεκινήσει και να τρέχεις. Και ας το βάρος σου να κάνει τα υπόλοιπα. Βέβαια, καθώς θα αυξάνεις μυϊκή μάζα και θα μειώνεται το λίπος σου, θα χρειαστείς έπειτα να κάνεις και την ακόλουθη άσκηση. Λοιπόν, για περαιτέρω αποτελέσματα μπορείς να σηκώνεις το βάρος σου συν πρόσθετο βάρος, αλλά επειδή σε απλό επίπεδο πάτωμα θα έχεις ελάχιστο εύρος κίνησης, το μπροστά τμήμα του ποδιού σου πρέπει να πατάει πάνω σε κάτι υπερυψωμένο. Θα χρειαστείς κάτι πιο υπερυψωμένο από αυτό, αλλά για αρχή θα σου το δείξω έτσι για να πιάσεις το νόημα. Χρειάζεσαι όντως κάτι περιψωμένο, αλλιώς είναι σαν να γυρνάς, ας πούμε, το δικέφαλό σου, κάπως έτσι. Θα είμαι λίγο όρθιος από εδώ και πέρα. Τσέκαρε. Εγώ για αρχή, όπως είδες, θα βάλω ένα βιβλίο. Αλλά θα χρειαστείς μάλλον κάτι πιο σταθερό. Και για βάρη, ας πούμε, ένα δεκάκιλο σε κάθε χέρι. Λέει πιο πολύ λόγω ισορροπίας να γυμνάζεις μαζί και τις δύο γάμπες, απλά επειδή εγώ δεν έχω αρκετά βάρη και για τις δύο γάμπες ταυτόχρονα, συνήθως τις γυμνάζω μία-μία. Άρα, βάρη στα χέρια και κάνω αυτό. Και σαφώς και απ' την άλλη, αν και εσύ κάνεις με το ένα πόδι, θα πρέπει να πειραματιστείς λίγο για να βρεις την ισορροπία σου. Γιατί με τα βάρη, λίγο άμα το πας το ένα πιο ή το άλλο πιο εκεί, χάνεται το κέντρο βάρους. Αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Τα υπόλοιπα είναι όπως σε κάθε άλλη άσκηση. Γυμνάζεσαι μέχρι το σημείο που όντως θα κάνεις δουλειά, γιατί πρέπει να ζωρίσεις τον μυ για να μεγαλώσει, αρκετή πρωτεΐνη, ξεκούραση κλπ. Επίσης, την επανάληψη φρόντισε να την πιέζεις για να φτάνει σχετικά ψηλά. Γιατί πρέπει να έχεις αρκετό εύρος κίνησης από χαμηλά, αρκετά ψηλά να φτάνεις. Τώρα, γιατί να γυμνάσεις γάμπες. Γιατί κάθε σοβαρή γκόμενα που της αρέσουν οι γυμνασμένοι και ξέρει και πέντε πράγματα από γυμναστική, το καλοκαίρι πολύ πιθανό να κοιτάει και γάμπες. Επίσης, ακόμη και αν δεν κάνεις κάποιο άθλημα που απαιτεί ισχυρές γάμπες, τι θα γίνει αν χρειαστεί να περπατήσεις 8 χιλιόμετρα και δεν έχεις αρκετή γάμπα γι' αυτό. Στο λέω γιατί με έχει τύχει. Από τον Λευκό στο σπίτι μου. Και ήμουν κομμάτια. Αυτά από μένα για γάμπες, παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.